Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δίχτυα των αδιάφθορων της Ελλάς έπεσε κύκλωμα εφοριακών. Πάμε λοιπόν στη Μίνα Καραμίτρου για να δούμε πώς δρούσε το κύκλωμα, Μίνα. Ο υποδιευθυντής, δύο ελεγκτές, ένας υπάλληλος και ένας λογιστής ήταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα, 5.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση με 50.000 ευρώ, είτε για να μεσολαβήσουν για την επιστροφή του φόρου, είτε για να μην γίνει ποτέ έρευνα στην επιχείρησή τους. Χρησιμοποιούσαν τα πιο εξελιγμένα μέτρα αντιπροστασίας. Θυμίζω ότι είχε γίνει στη Χαλκίδα και ακριβώς γιατί πίστευαν ότι δεν θα συλληφθούν ποτέ, όπως είχε γίνει με τους συναδέλφους τους της Χαλκίδα. Χρησιμοποιούσαν ακόμα και κωδικούς στις επικοινωνίες τους. Mm-hmm. Όμως αυτό που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τους οι αστυνομικοί ήταν, Εύα, το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν το λογιστή ως το άτομο το οποίο παραλάμβανε τα χρήματα του εκβιασμού και αυτό δεν ήθελαν ποτέ να συλληφθούν επ' αυτοφόρο με κάποιο φάκελο στα χέρια τους. Mm-hmm. Το τελευταίο, και κλείνω με αυτό, πώς μοιράζονταν τα χρήματα ανάλογα με την εμπλοκή που είχε ο καθένας στην υπόθεση. Ένας ελεγκτής λοιπόν που είχε μεγαλύτερη εμπλοκή έπαιρνε μεγαλύτερο ποσοστό, κάποιος που είχε μικρότερη εμπλοκή έπαιρνε μικρότερο ποσοστό. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ.